Πάμε τώρα να δούμε τα φοροτεχνικο-οικονομικά μας θέματα, που δεν είναι και λίγα. Έχουν βγει αρκετές ειδήσεις, οπότε ζήτησα από την φοροτεχνικό την κυρία Χριστίνα Μανέ να είναι μαζί μας εδώ, να μας εξηγήσει τι, πού πάμε και πώς πάμε. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα, γεια σας. Να ξεκινήσουμε, κυρία Μανέ, σας παρακαλώ, με τις πληροφορίες για την αναβίωση των χαμένων ρυθμίσεων, όπου αφορά πολύ κόσμο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί ο περισσότερος από κόσμος από όλους αυτούς που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις να έχει εφάπαξ να καταθέσει τις δόσεις που έχει χάσει για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση. Σωστά. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στο νέο σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαβούλευση το κομμάτι για τη διατήρηση και αναβίωση των ρυθμίσεων οφειλών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάποιες διατάξεις που μέχρι σήμερα στο νόμο δεν καθιστούν εφικτό φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν κάνει παλαιότερα ρυθμίσεις, είτε ήταν η ρύθμιση των 72 δόσεων που έτρεξε κατά το διάστημα του COVID, είτε ήταν η μεγαλύτερη ρύθμιση των 100 έως 120 δόσεις που αφορούσε τις ρυθμίσεις στην εφορία, τις έχασαν και δεν μπορούν να τις αναβιώσουν, είτε γιατί έχουν μείνει παραπάνω από δύο συνεχόμενες δόσεις απλήρωτες, όπως έλεγε ο νόμος, τότε πέφτει μια ρύθμιση, είτε επειδή δεν έχουν οριστικοποιήσει κάποιες υποβολές, τις οποίες θα έπρεπε να έχουν κάνει στη φορολογική διοίκηση. Είτε αυτό αφορούσε δήλωση ΦΠΑ, είτε αυτό αφορούσε την φορολογική δήλωση της επιχείρησης. Τι λέει αυτό το νέο, αυτές οι νέες διατάξεις? Αυτές οι νέες διατάξεις, προσπαθώντας να είναι επιοικέστερες και το σημαντικό να είναι δικαιώτες και να μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα βιώσιμων νέων ρυθμίσεων, λέει ότι όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν χάσει αυτές τις ρυθμίσεις με τελική απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΗ, δηλαδή απλά φαίνονται, επιτρέψτε μου τον όρο, κρεμασμένες στο σύστημα της ΑΔΕ, θα μπορούν, αφού πληρώσουν όσο ποσό μέχρι σήμερα οφείλουν, όσες δόσεις έχουν χάσει, τέλος πάντων, έχουν βάλει. Σωστά. Ναι. Σωστά, να συνεχίσουν από εδώ και πέρα να πληρώνουν τη ρύθμιση. Εδώ επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο. Θα ήταν ίσως πολύ πολύ σημαντικότερο και πολύ πολύ πιο εύκολο αυτές οι δόσεις να είναι, ας πούμε, 2 ή 3 που θα έπρεπε να πληρωθούν, και οι υπόλοιπες, γιατί μπορεί να έρχεται κάποιος με μια σειρά 12, 15, 14 δόσεων που εκκρεμούν, να πάνε στο τέλος της ρύθμισης, όπως είχε γίνει. Α, λέτε δηλαδή να ξαναμπεί στη ρύθμιση στην κανονική ροή και ό,τι υπάρχει ως υπόλοιπο παλαιότερο να το πληρώσει μετά. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι αρκετά καλύτερο και πιο θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα, εξορθολογικά μιλάω, στο ο κανόνας της αποπληρωμής να μην είναι το σύνολο των οφειλών, αλλά να είναι, ας πούμε, 2 ή 3 δόσεις της ρύθμισης. Κατάλαβα. Και το υπόλοιπο ποσό να πάει στο τέλος. Κατά τα υπόλοιπα, σε σχέση με τις δηλώσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, είναι σημαντικό το ότι τους δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, εάν κάνουν την υποβολή των δηλώσεων του ΦΠΑ και αν ολοκληρώσουν και τη δήλωση της εισοδήματος. Τώρα, σε περιπτώσεις που έχει χαθεί οριστικά η ρύθμιση, δεν είναι ακόμα σε αδράνεια, τέλος πάντων, την έχεις χάσει τη ρύθμιση, μπορείς να μπεις σε καινούργια ρύθμιση? Το σχέδιο του νόμου αναφέρει ρητά πως η αναβίωση δεν αφορά ρυθμίσεις τις οποίες η ρύθμιση έχει απολεστεί με πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΕ. Δηλαδή, αν την έχει υπογράψει ότι αυτή η ρύθμιση έχει χαθεί, έχει απολεστεί, ναι, σύμφωνα με αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο σχέδιο του νόμου, γιατί όπως σας είπα είναι μέχρι 8 Απριλίου στην διαβούλευση, ναι, δεν θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παραφέρουν αυτές τις ρυθμίσεις. Και έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας ότι πολλές φορές και πολλές ΔΟΗ κρατούσαν αυτές τις ρυθμίσεις και προσπαθούσαν να μην κάνουν αυτή την. Για να υπάρχει ένα περιθώριο, αν μπορέσει ο φορολογούμενος. Ναι, το θέμα να σας πω κάτι όμως. Αν δεν έχει γίνει αυτό και έχει χαθεί η ρύθμιση, με το χρέος αυτό, ο πολίτης τι πρέπει να κάνει, δηλαδή, αφού δεν μπορεί να κάνει νέα ρύθμιση? Το πρόβλημα με το να πάει σε νέα ρύθμιση είναι ο αριθμός των δόσεων και το επιτόκιο της ρύθμισης. Γιατί πλέον η τρέχουσα ρύθμιση, αν βγάλουμε έξω το κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού, ναι, μιλάμε για άλλο τρόπο. Εκείνο είναι άλλο. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι. Και μπούμε στην πάγια ρύθμιση που έχει. Για πάγια ρύθμιση, λέω. Ναι. Ναι. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο περιορισμό στον αριθμό των δόσεων. Άλλο να έχω μια ρύθμιση 100%. Μιλάμε για 24 δόσεις. Και ξαφνικά αυτό το ποσό να πρέπει να μπει σε 12 ή σε 24, και μάλιστα αν ξεφύγουμε από τις 12 και πάμε στις 24, φτάνουμε σε ένα επιτόκιο το οποίο είναι κοντά στο 9%. Είναι και υψηλότερο, ενώ με τις 12 είναι χαμηλότερο το επιτόκιο.
Σωστό. Οπότε δημιουργεί μεγαλύτερη αδυναμία στην απληρωμή του και άρα στη βιωσιμότητα τελικά της ρύθμισης. Γιατί αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, το να πηγαίνει κάποιος πολίτης να ρυθμίζει, να πληρώνει μια δόση για να μπορέσει να πάρει μια φιλική ενημερότητα ή να εκτελέσει κάτι και έπειτα αυτά τα χρέη να ξαναπέφτουν στον κουβά των αρρύθμιστων και να συσσωρεύονται και τα νέα χρέη. Είμαστε εν ώψη καθάρισης του νέου έμφυα, εν ώψη των επόμενων φορολογικών δηλώσεων που αφορούν τη χρήση του 23. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να διατηρηθούν και να αναβιωθούν οι παλιές ρυθμίσεις και ειδικά για το κομμάτι του επιχειρήν. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η διάταξη του νόμου που λέει ότι δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τα ΦΠΑ, δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε το φόρο εισοδήματος σε ένα εύλογο διάστημα και όχι ότι αν έχει περάσει μια μέρα δεν μπορείς μετά να ρυθμίσεις, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να ρυθμίσουν. Μάλιστα. Και να είναι. Πείτε μου κάτι ακόμα, σας παρακαλώ, που έχει να κάνει με τα χρέη προς τους Δήμους που αφορούν κυρίως πρόστιμα από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με τα χρέη αυτά, επειδή και αυτά από ό,τι ξέρω, οι Δήμοι τα στέλνουν στις εφορίες ή μπλοκάρουν τα άφημοι. Εκεί υπάρχουν αυτές οι προσαυξήσεις. Εάν πάει κάποιος να ρυθμίσει το χρέος αυτό, θα πρέπει ούτως ή άλλως να πληρώσει και την προσαύξηση, δηλαδή δεν αφαιρείται η προσαύξηση ή δεν ισχύει. Επειδή μου έχουν στείλει πολλά ερωτήματα, γι' αυτό σας το ρωτώ. Ναι, είναι πολύ σωστά το ερώτημα των τηλεθεατών σας, γιατί μέχρι πρότινος, κάποιο καιρό πριν, όταν μπαίνουν στη διαδικασία να αποπληρώσουν οι οφειλέτες κάνοντας μια ρύθμιση, είτε επιλέγοντας μία δόση, είτε επιλέγοντας δύο δόσεις, δεν επιβαλλόνταν στο ποσό της ρύθμισης η προσαύξηση. Ναι. Τότε είχε πάρει το ποσό. Ναι. Σήμερα, όταν πάμε να πληρώσουμε, όταν πάμε να ρυθμίσουμε, το ποσό της ρύθμισης ξεκινάει αν στο κεφάλαιο προσθεθεί και όποια προσαύξηση μέχρι σήμερα έχει μπει. Μάλιστα. Άρα, σωστά σας λένε ότι εμείς όταν πάμε να πληρώσουμε αυτή τη στιγμή. Μας ζητάνε και την προσαύξηση. Προσαύξηση από πίσω, επιπλέον της προσαύξησης, μας ζητάνε όλο το ποσό, είναι τον τόκο στη ρύθμιση. Άρα, δηλαδή, πληρώνεις όταν πας την προσαύξηση αυτή που έχει βγει και μπαίνεις σε ρύθμιση το αρχικό ποσό των κλήσεων ή της κλήσης. Συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων. Ναι. Δεν τίθεται θέμα ότι θα μπούμε στη ρύθμιση, αν θα πάρουμε το κεφάλαιο και πάνω στο κεφάλαιο χωρίς προσαυξήσεις θα υπολογιστεί ο τόκος. Όχι, αθροίζεται το ποσό, ρυθμίζεται το ποσό μαζί με τις όποιες προσαυξήσεις που πάρει ως τη στιγμή που θα ρυθμίσουν. Τώρα, το Σαββατοκύριακο βγαίνουν και τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Σωστά. Περιμένουμε την εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Να πούμε ότι σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες εκαθαρίσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι που περιμένουμε να δούμε να διαφοροποιείται είναι σε σχέση με όσους είχαν σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλίσει. Α, το 10% για αυτούς με τις ασφάλειες θα υπάρχει τώρα η μείωση. Σωστά. Οπότε περιμένουμε να δούμε αυτό. Και η πρώτη δόση είναι, κυρία Μανέ, η πρώτη δόση 1η Μαΐου. Σωστά. Και θα πάμε 11 νομίζω δόσεις είναι τώρα, ε. Σωστά. Ωραία. Και κλείνουμε με τις νέες φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες άνοιξε πλατφόρμα και εκεί. Όχι. Περιμένουμε. Προχθές, 1η Απριλιά, είδα ένα δημοσίευμα. Λέει άνοιξαν οι δηλώσεις φορέ εισοδήματος. Και ήμουν τόσο στοχευμένη σε αυτό. Λέω, παιδιά, άνοιξαν οι δηλώσεις και το ξέρουμε. Και μου λένε, όχι, είναι 1η Απριλιά. Α, ήταν 1η Απριλιά. Περιμένουμε όμως μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Απριλίου το σύστημα. Επειδή υπάρχει αρκετή βοή γύρω από το ότι οι δηλώσεις θα είναι προσεμπληρωμένες και θα μπορούν να. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα ισχύσει από τώρα περίπου, θα είναι, νομίζω, πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις θα είναι έτοιμες. Αυτό κάπου διάβασε. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και σας ευχαριστώ που με την δυνατότητα. Οι δηλώσεις προσυμπληρωμένες είναι εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια οι βεβαιώσεις αποδοχών και από τις συνεργασίες μας και από το δημόσιο φορέα και από τις συντάξεις βρίσκονται μέσα στο σύστημα και έχουν περαστεί. Αυτό το κέριο ζήτημα το οποίο πρέπει να ελέγξουμε και να μην αφήσουμε να καθαριστεί μόνη της μία δήλωση έχει να κάνει με το τεκμαρτό εισόδημα, με τις διαφορές πραγματικών εισοδημάτων, με τις οικονομικές αποδείξεις, με το γεγονός του αν κάποιος έχει κάποια αναπηρία, με το γεγονός ότι κάποιος έχει πουλήσει. Αυτά έχει πρέπει να ελεγχθούν, λέτε, στις προσυμπληρωμένες. Σωστά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το να κάνουμε μία δήλωση και το πρώτο καθαριστικό μας να είναι το σωστό. Δεν θέλουμε αυτόματες εκαθαρίσεις και δεν θέλουμε αυτόματες εκαθαρίσεις όχι για να μην πληρώσουμε τα λεφτά στο λογιστή μας ή να μην ταλαιπωρηθούμε. Θέλουμε σωστές εκαθαρίσεις γιατί αυτό χτίζει το φορολογικό μας προφίλ και αυτό χτίζει το τι το δημόσιο ξέρει για μας. Άρα για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι δύσκολο κάποιος να ελέγξει τη δήλωσή του και να δει αν τα πράγματα είναι σωστά, αλλά προς Θεού σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα
δεν θα συμβούλευα κανέναν άνθρωπο ότι αφήστε το σύστημα σε καθαρίσει τη δήλωση. Σίγουρα και πιστέψτε με, πολλές φορές κάτι βρίσκουμε ή κάτι. Άρα πρέπει και στις προσυμπληρωμένες, λέτε, ένα μάτι φοροτεχνικού να ρίξει μια ματιά να δει τι γίνεται. Όχι απαραίτητα φοροτεχνικού. Για το επάγγελμά μας. Ναι. Όχι, δεν το λέω, το κατάλαβα πώς το λέτε. Να γίνει ένας έλεγχος τέλος πάντων για τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε σε μεταβατικό στάδιο συνολικά στο θέμα της. Της τεχνικής νοημοσύνης και της εισαγωγής τεχνολογίας στη φοροτεχνική επιστήμη. Παρόλα αυτά, είμαστε υπέρ αυτού, όμως πάντα χρειάζεται να έχουμε γνώση του τι τελικά θα δηλώσει ο Δημόσιο και το Υπουργείο Οικονομικών για εμάς, προκειμένου να προλάβουμε καταστάσεις στη σωστή στιγμή. Κυρία Μανέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και εγώ θερμά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Χριστίνα Μανέα.